Απειλείται κρεονήρι, δεν μπορώ να πω, κανείς δεν ξέρει. Τώρα βγήκε μια γυναίκα και λέει ότι είναι πίσω από το γήπεδο. Είναι 100 μέτρα εδώ. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Βλέπουμε το σπίτι μας να καίγεται στην τηλεόραση. Τι να πω. Εκτός ελέγχου μένεται από το μεσημέρι η πυρκαγιά που κατακαίει το δάσος της Βαριμπόμπης 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και μηχανημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνόφυτο σημείο μεταξύ της Άνω Βαριμπόμπης, του Κρυονερίου και της Δροσοπικής, ανατολικά των βασιλικών ανακτόρων, κοντά στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Λοιπόν, επίσημα μάλλον και εγώ είμαστε. Κοιτάξτε τι γίνεται, μας στείλε ένα μήνυμα μόλις. Και τόπος καίει έξω. Ένα πράγμα έχω να πω. Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αλλάξει αυτό το ήχο. Μπορείς να πάθεις τίποτα. Να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι βλέπω τις φλόγες από εδώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Τα γατάκια μας, τα πράγματά μας και να φεύγουμε. Τι λέτε? Ναι, και εγώ μας. Α, πολύ ωραία, εντάξει. Αλλά χοντρά όμως πηγόμουν. Θα κάνω φύγουμε. Στο καλό να κάνω. Κοίτα να έτσι το αυτοκίνητο έτσι. Τα πράγματα, πορτοφόλια, χαρτιά. Όλα καλά να τα ακούς τις ειδήσεις, να συμπονείς. Όταν όμως βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου ένας κόκκινος πυρήνας, ευτυχώς που δεν φυσάει προς εδώ, προς τα δω. Αλλά σίγουρα φυσάει προς κάποια άλλη περιοχή κατοικημένη. Και για να μην νομίζετε ότι αστευόμαστε, έχω πακετάρει εδώ κάποια ρούχα. Ό,τι πρόλαβα να αρπάξω χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά, δύο πράγματα, πέντε πράγματα βασικά, όπως είμαι εδώ μέσα στο σπίτι. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε, παίρνουμε και τα γατάκια μας. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα καεί το σπίτι και δεν θα χάσουμε εδώ πέρα τα πάντα. Και άνθρωποι, γιατί έχει πάρα πολλά σπίτια εδώ τριγύρω, αλλά η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά αυτή τη στιγμή. Η καπνή είναι μαύρη, οπότε. Φεύγουμε. Βλέπεις πως κινείται. Ακούω πολλά ελικόπτερα, ακούω πολλά αεροπλάνα. Αλλά δεν βλέπω να ρίχνουν νερό, να κάνουν κάτι, μόνο ένα αεροπλάνο ρίχνει νερό. Έχει περάσει ελικόπτερο με σωλήνα, απλώς πέρασε. Ορίστε, άλλο ένα ελικόπτερο περνάει, τώρα δεν ξέρω, αυτό θα ρίξει. Λοιπόν, εμείς μάλλον δεν θα πειραματίζουμε άλλο με τη γυναίκα μου ατρόμητη, γιατί ξέρω ότι έξοδο από την Κρυονέρη υπάρχουν μόνο δύο ή τρεις δρόμοι. Οπότε αν φωτιά θα πάει προς Εθνική, ευτυχώς που είμαστε δίπλα στην Εθνική, ευτυχώς που μπορείς να βγεις Εθνική και να κοπανίσεις οποιαδήποτε πλευρά αντίθετη με τη φωτιά. Έχει βελτιωθεί λίγο κατάσταση και φαινόταν σαν να έχει σβηστεί. Πάλι από εκεί αρχίζει και σηκώνεται καπνός σαν πυρκαγιά. Περνάει αεροπλάνο, αδειάζει, ρίχνει. Φαίνεται να βελτιώνεται κατάσταση. Άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους, μπορείτε να τα δείτε. Να χαρώ ότι ηρέμησε φωτιά, τίποτα. Τώρα λέτε ετοιμάζονται να κινήσουν σε δάμες. Καθόμαστε τώρα εδώ, περιμένοντας την εξέλιξη. Με το φιλαράκι μου. Είσαι φιλαράκι, μην ανησυχείς, αν χρειαστεί θα πάρουμε και εσένα μαζί μας. Θα σου έχουμε φαγητό, δεν ξέρω βέβαια τι τρως. Νεράκι θα σου έχουμε. Φιλαράκι. Και τώρα φαίνονται και φλόγες.
Πάλι τρομακτικό πράγμα στο παρασκήνιο. Εντάξει. Μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι είμαστε σε πλήρης ετοιμότητα. Βέβαια, μας πήρε λιγάκι υπνάκος εδώ, αλλά είμαστε ready. Μη φοβάσαι, μωρό μου, εμάς έχεις. Αυτοκίνητα είναι σε ετοιμότητα. Βενζίνη, δίζελ είναι έτοιμο. Διπόζιτα γεμάτα. Φτάνουμε μέχρι τη Ρωσία. Έχω να σας πω το εξής. Φωτιά, φωτιά, πόλεμος, πόλεμος, αλλά φαΐ, φαΐ. Και εγώ σε ετοιμότητα είμαι. Δίπλα καίγεται τόπος και εμείς μαγειρεύουμε. Εγώ σκεφτόμουν να ασχοληθώ με τα πράγματά μου. Τι να κάνουμε. Να μη φάμε. Μέχρι τελευταία στιγμή θα το παλέψουμε. Alright. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 4, αλλά είμαστε σε alert. Ακούμε να εκκοινώνονται περιοχές όπως Βαριμπόμπι, εκκοινώσανε τις Αντάμες, εκκοινώνονται Αντάμες. Άλλη μια περιοχή εκκοινώνουν που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Αλεξάνδρα παρατηρεί, παρακολουθεί ειδήσεις. Αυτό είναι για το update. Και το δυσάρεστο είναι ότι φτάνει το βράδυ και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παλεύουν τη βραδινή ώρα, νυχτερινή ώρα, γιατί μάλλον δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν αεροπλάνα και από το έδαφος δύσκολα τα πράγματα. Ορίστε, παρατηρητής μας γλυκός, ανησυχεί πολύ. Και αυτό που θα ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους τους φίλους μας που μας στείλανε μηνύματα ή καλέσανε προσωπικά να δουν αν είμαστε καλά. Μέχρι και προτείνανε σπίτι να μείνουμε, αν και έχουμε μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρετε ποιοι είστε. Σας αγαπάμε, το εκτιμούμε πάρα πολύ. Μας στέλνουν ένα μήνυμα κάθε 5 λεπτά από την πολιτική προστασία. Είμαστε στο Κρυονέρι, μάλλον είμαστε οι επόμενοι. Η φωτιά έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δεν το βλέπω δηλαδή να σώζεται αυτό το πράγμα πλέον. Έχει ξαφύγει τελείως. Δεν είμαι καθόλου θετική και ήδη στη Βαριμπόμπη και εγώ τη σπίτια από ό,τι λένε. Τώρα, αν χρειαστεί να εκενώσουμε κι εμείς, θα είναι σκούρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε έτοιμοι. Μάζεψα λίγα ακόμα πράγματα, δεν ξέρω και τι να μαζέψω. Έχω πάρει τώρα πετσετούλες, έχω πάρει σεντόνια, έχω πάρει κάποια ρούχα. Πολύ δύσκολο. Έχουμε πάρει τα βασικά χαρτιά μας, όλα μας τα χαρτιά. Εντάξει, έχουμε μέρη να πάμε ευτυχώς. Μας έχουν στείλει μήνυμα πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί. Έχουμε μέρη να πάμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ας ευχηθούμε να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και να μην καταστραφούν περιουσίες πολλές, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και καταστρέφονται. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα. Και σε άλλα νέα, εδώ βλέπω τις ειδήσεις εγώ, όλα κάνει τη γυμναστική του και αν μας στείλουν ένα μήνυμα... We are ready to go. We are ready to go, έχουμε μαζέψει μπογαλάκια. We are Russians last stand man. Έχουμε μαζέψει μπογαλάκια, έχουμε μαζέψει τα πάντα. Ένα, εδώ το σαλόνι είναι σε μια κατάσταση χάους. Χάους, ειλικρινά. Έχει εδώ πέρα μαξιλάρια, ρούχα, τσάντες, χαρτιά. Πάμε εδώ, να περιγράψουμε πόσο έτοιμοι εδώ είναι για τα γατάκια. Έχουμε πάρει σπίτι γατιών, φαγητά γατιών. Εδώ έχω κάποια ρούχα μου. Εδώ είναι το φαγητό των γατιών. Τα γατιά είναι έτοιμα. Αυτά είναι ελάχιστα. Εδώ είναι κάποια βασικά χαρτιά που έχουμε και τσάντα μου με κάποια προσωπικά αντικείμενα. Τα πράγματα του Όλεκ. Και είναι λίγα. Παπούτσια έχουμε εδώ έτοιμα. Μία γάτα είναι εδώ. Άλλο γάτο δεν ξέρω πού είναι. Εντάξει, Όλεκ κάνει τη γυμναστική του. Και τώρα εδώ. Έχω άλλη μια βαλίτσα, όπου είναι ο Βέρνο, από ό,τι βλέπετε, έτοιμος πακεταρισμένος να φύγει. Όχι, αυτή τη βαλίτσα θα χρησιμοποιήσουμε να βάλει πράγματα όλοι, αν χρειαστεί. Και εδώ, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχω πάρει ένα πακέτο με κολόχαρτα. Συγγνώμη, ένα πακέτο με χαρτί υγείας. Οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες να έχουμε. Πετσετούλες καθαρές, εντόνια καθαρά σε περίπτωση που γίνεται οτιδήποτε. Επίσης χαμός εδώ. Τώρα σκέφτομαι μήπως πακετάρω κανένα τρόφιμο να πάρουμε μαζί μας, όχι κονσέρβες και τέτοια. Φαγητά που έχουμε στο ψυγείο, αλλά που είναι για κατανάλωση, μήπως θα βάλω σκάνδο πέρα και να πάμε μαζί μας τουλάχιστον και σήμερα το βράδυ, γιατί αρχικά θα πάμε στη σχολή. Επειδή έχουμε τα γατιά, η σχολή είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος και γενικά δεν θέλω να επιβαρύνω κανέναν με δύο γατιά. Δηλαδή, αν θα πάω στον αδερφό μου, έχει δύο παιδιά, αν θα πάω σε φίλους, έχουν τα δικά τους κατοικίδια. Γενικά είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις τα γατιά. Θα πάμε αρχικά εκεί, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και βλέπουμε. Μας βλέπω να περνάμε μαύρη νύχτα, δυστυχώς. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Και εγώ είμαστε. Και το μεταξύ έχει που έχει 42 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Εδώ με τα φωτιά πρέπει να έχει φτάσει στους 50. Έχουμε βράσει ειλικρινά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τέλος πάντων, εσείς πώς είστε, ελπίζω να είστε ασφαλείς, ελπίζω να μην... χάσει κανείς τις περιουσίες του, να μην ανήκετε στους ανθρώπους που
που έχουν τα σπίτια τους και πήρανε φωτιά. Ελπίζω να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές όπως είχε γίνει τότε στην Αμάκρη. Τέλος πάντων, σας κρατάμε ενημέρωση. Russian airplane. Μια βραδινή λήψη κάμερα είναι πάρα πολύ κακή. Φεύγουμε από την Κρυονέρη αυτή τη στιγμή γιατί κινδυνεύει η περιοχή. Αλεξάνδρα με ακολουθεί με τα γατάκια και με το πεζό. Πυροσβεστικό μόλις πέρασα, αστυνομία κυκλοφορεί. Ο δρόμος μπροστά είναι κλειστός. Αλεξάνδρα είναι πίσω μου. Φεύγουμε με δύο αυτοκίνητα. Καλησπέρα, είμαι κάτοικος, είναι η γυναίκα μου πίσω, μπορούμε να πάμε... Δεν μπορώ να φύγω από την περιοχή. Προς τα μπροστά. Ωραία, εμείς συνεχίζουμε προς... είναι κάπου... Εννοείται με το όχημα. Ναι. Ενώ εθνική δεν βγαίνουμε εμείς τώρα, Λοιπόν, εδώ έχουν μπλόκο για κάποιο λόγο. Πήραμε τα γατάκια, φύγαμε. Δεν μας αφήσανε στην Εθνική να φύγουμε. Δεν τραβήξαμε τίποτα γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ απότομα. Δεν μας αφήσανε στην Εθνική να φύγουμε, να στρίψουμε. Τώρα πάμε από Άγιο Στέφανο. Ακούτε τα γατάκια τα οποία έχουν φρικάρει. Θα πάμε στη σχολή. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Τώρα μόνο από εδώ μπορούμε να φύγουμε. Η φωτιά έχει φτάσει στο Κρυονέρι. 500 μέτρα λέει από τα σπίτια, οπότε εμείς φύγαμε άρον-άρον, είχαμε ετοιμάσει τα πράγματα. Μας βγάλανε προς Άγιο Στέφανο, δεν μας αφήσανε να βγούμε προς Εθνική. Κυκλοφορούν κάποια στρατιωτικά οχήματα, μεμονωμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω προς πού κινούμαστε, αλλά κινούμαστε. Αγάπη, πώς είσαι? Φρικαρισμένη. Εθνική δεν μπορούμε να πάμε. Πώς πιστεύεις να κινηθούμε? Το κατάλαβα. Πάμε από εδώ. Προς τα πού? Προς Κηφισιά και Ηράκλειο. Σκιά Ηράκλειο. Θέλεις να σε ακολουθήσω εγώ καλύτερα? Σκιά Ηράκλειο. Αν κάτι κάνω λάθος, κάντε μου νόημα. Εντάξει. Οπότε πάμε Ηράκλειο σχολή, σωστά? Ηράκλειο σχολή. Είναι πολύ περίεργο όταν φεύγεις από το σπίτι σου, παρατάς όλα και παίρνεις μόνο τα σημαντικά πράγματα. Και βλέπεις όλα γύρω σου και παράλληλα καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς όλα και πόσο ασήμαντα ταυτόχρονα γίνονται τις στιγμές σαν αυτές. Εντάξει, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτός είναι ο καπνός γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο. Φύγαμε από καθαρό αέρα, αλλά από μία πλευρά κυγότανε όλο και φτάσαμε στο Ηράκλειο. Φτάσαμε στη σχολή. Έχουμε απλώς εδώ την πραγμάτια μας, έχουμε ανάψει μόνο ένα μικρό φωτάκι γιατί τα τζάμια δείχνουν τα πάντα απ' έξω. Να, ορίστε. Εδώ έχουμε την καρέρα η οποία δεν περνάει καλά. Ούτε ο Βέρουν βέβαια περνάει καλά. Εγώ μάλλον θα την πέσω σε αυτόν εδώ τον καναπέ ή σε εκείνον τον καναπέ ή σε εκείνον εκεί τον καναπέ. Είναι 7 παρά, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Μπας εδώ είναι ένας καναπέ, δεν έχουμε κλείσει μάτι όλη νύχτα. Τα γατάκια είναι πολύ αναστατωμένα. Έχουν κρυφτεί στα αποδυτήρια. Να βέρουν τώρα λίγο βγήκε. Εξοξημέρωσε, έχουν αρχίσει να ξαναπετάνε. Οπότε τα ελικόπτερα δεν ξέρουμε όμως καθόλου τι γίνεται. Όλοι κοιμάται εκεί. Υποτίθεται ότι στο Κρυονέρι η φωτιά τέθηκε υπάρχον. Δεν ξέρουμε όμως, δεν έχουμε ιδέα τι έχουν απογίνει τα υπάρχοντά μας, τι γίνεται γενικότερα. Το μόνο κανάλι εδώ που λέει κάτι είναι ο Sky, αλλά και αυτός λέει τι είναι χθες, δεν λέει τι είναι σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Δεν ξέρουμε τι έχει απογίνει το σπίτι μας. Πήραμε τηλέφωνο το Δημαρχείο. Πήρα εγώ τηλέφωνο το Δημαρχείο. Τους ρώτησα τι γίνεται με τη φωτιά, αν έχει σβήσει. Μου είπαν ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Τους ρώτησα αν μπορούμε να επιστρέψουμε στο Κρυονέρι.
Μου είπανε βεβαίως, κάτσαμε ακόμα κανένα δύο ώρες εδώ πέρα για να είμαστε σίγουροι πως ακούσουμε κάτι νέο. Μας πήρε ο γείτονάς μας και μας είπε ότι μίλησε εκεί πέρα με θελοντές και διάφορους ανθρώπους και είπε ότι η φωτιά είναι τελείως από έλεγχο και δεν μπορούμε να γυρίσουμε κανονικά στο σπίτι. Η ώρα τώρα είναι 12 το μεσημέρι. Έχουμε κοιμηθεί ελάχιστα. Εγώ έχω κοιμηθεί. Αλεξάνδρα, είναι πτώμα. Έχω κοιμηθεί μισή ώρα. Πεινάω πολύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πονάνε τα πόδια μου. Γενικά, εγώ δεν τα πάω καλά με τις αϊπνίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω άγρυπνη. Όλο εντάξει, το έχει κάνει αρκετές φορές. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μαζέψαμε την πραμάτια μας πάλι. Να πάμε πίσω στο σπίτι μας. Φτάσαμε σπίτι μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, είμαι εδώ και φτιάχνω το πρωινό μου και ξαφνικά βλέπω σήμερα με αυτό το καπνό μαύρο και πολύ να απλώνεται και υποτίθεται ότι η φωτιά έχει ηρεμήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται και αν θα έχουμε άλλα δράματα ξαφνικά. Ελπίζω πως όχι. Να, είναι πολύς καπνός. Υποτίθεται ότι έχει τελειώσει. Και φαίνεται και αρκετά κοντά μας κιόλας. Τώρα εδώ έχουν βγει όλοι οι γείτονες έξω και έχουμε τρελαθεί ότι είναι ξαφνικά αυτό το σύννεφο. Αυτό το πράγμα θα έχουμε τώρα. Και φαίνεται αρκετά κοντά. Και είναι μαύρος καπνός, πάνω πως σημαίνει ότι καίγονται την δέντρα. Ακούγονται σιρήνες. Μπορεί να το ζούμε πάλι αυτό και είναι πολύ κοντά φαίνεται. Και έχει ταχύτητα, όσο πιο χαμηλά το κοιτάς. Από μπροστά φαίνεται τίποτα. Ναι, είναι πιο καλά φαίνεται. Οπότε είναι σε εμάς. Ναι, Τζένι φαίνεται από εκεί πολύ κοντά. Ναι, αλλά φαίνεται πολύ. Τώρα βγήκε μια γυναίκα και λέει ότι είναι πίσω από το γήπεδο. Είναι 100 μέτρα εδώ. Τα χωράφια είναι έκθεση φωτιά και φαίνεται πολύ κοντά, δεν μπορεί αυτό να είναι πάρει πόδι. Ρε, δεν μπορώ αλήθεια, δεν αντέχω όλη αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνουμε. Σε εμάς είναι η φωτιά, έχω τρομοκρατηθεί. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω πάρα πολύ, με ευχάριστο όλο αυτό. Έχει κοκκινήσει εδώ ο ουρανός, έχει μαυρίσει. Τα πόδια μου έχουν ασφαλίσει στο πάτωμα, δεν έχω δύναμη να σηκωθώ να κοιμηθώ. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Έχει αρχίσει και μυρίζει πολύ ο καπνός εδώ. Ο ουρανός έχει κοκκινήσει. Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί εδώ έξω στους δρόμους και λογικό είναι πάρα πολύ κοντά μας φωτιά. Δεν έχουμε ίντερνετ γιατί έχει κοπεί το ρεύμα, δεν μπορούμε να δούμε στις ειδήσεις τι γίνεται. Τώρα πάλι είμαστε σε ετοιμότητα. Βαλίτσες πάλι είναι έτοιμες σε χρόνο ΔΕΤΕ. Γατάκια πάλι έχουν υποστεί σοκ. Εμείς είμαστε, τι να πω. Απειλείται κρεονέρι, δεν μπορώ να πω, κανείς δεν ξέρει. Καίγεται από εδώ, καίγεται από εκεί. Βασιλικά κτήματα καίγονται, βαρυπόδια. Κάτι, υποκράτειος πολιτεία καίγεται, όλο τους καίγεται. Αεροπλάνα φύγανε έβια. Εδώ πετάει ένα αεροπλάνο και αυτό με το ζόρι. Ίδιο σκηνικό με προχθές. Να σε πιέζουν όλοι οι λογαριασμοί από παντού και το μόνο που να ξέρουν να σου ζητάνε πράγματα. Γιατί, για ένα διακομμένο ρεύμα, για ανύπαρκτο νερό, για αυτή την άβολη κατάσταση. Αρμόδιοι. Όταν στους αρμόδιους θα καεί το σπίτι τους, τότε θα γίνουν αρμόδιοι. Μέχρι τότε καραγκιόζητες είναι. Φεύγουν όλοι εδώ πανικόβλητοι. Το κρυονέρι γίνεται χαμός. Δύσκολα δεν θα μπουν στο κρυονέρι οι φλόγες. Εμείς έχουμε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητο. Όλα ξεσκεπάζει εδώ το αυτοκίνητο. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φορτώσουμε τα γατιά. Πάρα πολλές πυροβρεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην περάσει η φωτιά πόρτρο στο κρυονέρι. Αυτή την ώρα άλλαξε και πάλι η χώρα του ανέμου. Βλέπετε με τι μένος έρχεται η φωτιά και αυτή τη στιγμή πάλι κινδυνεύει να περάσει προς το κρυονέρι με τη φορά του ανέμου που έχουμε αυτή την ώρα. Ο Θεός μαζί μας. Είναι και ένα παλικάρι εδώ. Έμεινε πολλά στιγμή, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Ταυτόχρονα φορτώνουμε, έχουμε φορτώσει σχεδόν όλα τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
επικρατεί πάρα πολύ μεγάλος πανικός εδώ στο Κρενέρι αυτή τη στιγμή. Να πάρουμε ένα βίντεο εδώ το σπίτι. Σε περίπτωση που δεν το ξαναδούμε. Αυτή είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή. Έτσι φαίνεται από εδώ. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λίγο ακόμα, αγάπη μου. Άλλη μια φορούλα θα το περάσουμε, κοριτσάκι μου. Έλα, μικρουλάκι μου. Βερονάκι μου. Αγάπες μου εσείς. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Φεύγουμε τώρα. Και Θεός μαζί μας. Εδώ ο Λεκ. Βοηθάει και το παλικάρι. Που έχει μείνει από λάστιχο. Όλοι κενώνουμε την περιοχή. Αλλά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τον άνθρωπο. Εδώ. Προσπαθεί να αλλάξει το λάστιχό του. Τι να κάνουμε, θα μείνει μόνος του αυτός εδώ πέρα. Που να έχει δοθεί εντολή να φύγουμε από το Κρυονέρι. Έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Αλλά όλα και ακόμα βοηθάει εδώ το παιδί. Έχουν καλέσει λέει την αστυνομία να έρθει να τον βοηθήσουν για να φύγει. Αλλά εμείς πρέπει να φύγουμε τώρα. Εντάξει. Θα έρθει στο σπίτι να βρει ένα κατσαβίδι για το παλικάρι. Όλα και δεν λέει να φύγουμε. Έχουμε κοβληθεί. Αλλά πρέπει να τον βοηθήσουμε από τον άνθρωπο. Να φύγουμε και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, έχει ζήσει πολύ άγχος γιατί φορτωθήκαμε και με περίμενε. Εγώ βοηθούσα σε ένα παλικάρι. Τα ολόκληρη περιπέτεια, να σας πω, δεν τέριαζαν. Βίντες, γκρίλος χάλασε. Ο κόσμος μαζεύεται. Κρυονέρι, όλο είναι μαύρο γύρω. Πανικόβλητοι φεύγουνε. Εμείς με το Αλεξάκι μου αγαπημένο και με τα μωρά μας κινούμαστε. Ας ελπίζω ασφαλές μέρος, δεν ξέρω. Ελπίζω να γυρίσουμε και να βρούμε το σπίτι μας safe. Περνώντας από αυτές τις περιοχές που δεν σημαίνει τίποτα, έρχονται δάκρυα στα μάτια, γιατί μόλις βγήκες από το σκάτο πυρήνιο, τρομαγμένος, χυσμένος, συγγνώμη για την έκφραση, και βλέπεις να κινούνται πράγματα, κόσμος να μην καταλαβαίνει τι στην πραγματικότητα σημαίνει. Καθαρίζουν αυτοκίνητα, γυαλίζουν. Όλοι οι υπόλοιποι και εμείς όταν δεν το καταλαβαίνουμε βλέποντας τις ειδήσεις μόνο μπορούμε να συμπονούμε και τίποτα άλλο. Φτάσαμε. New home. Καινούριο σπίτι. Ελπίζω για μία νύχτα. Φτάσαμε μόλις στη σχολή. Είμαστε πλέον ασφαλείς. Επικράτησε ένα χάος. Έχω εγώ τις ειδήσεις και βλέπω. Τώρα βλέπω ότι πιάσανε φλόγες στην προσωπική, μπήκανε στα σπίτια. Έχω πολύ μεγάλο άγχος για το σπίτι, αλλά είμαστε ok, είμαστε ασφαλείς. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εν τω μεταξύ, τώρα που φτάσαμε τη σχολή, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και είσαστε, ανήκετε στο στενό μας, οικογενειακό και φιλικό κύκλο, να σας πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας όλους για τα μηνύματα, τις κλήσεις σας, για την που είσαστε τόσο πρόθυμοι να μας φιλοξενήσετε, να μας βοηθήσετε. Πραγματικά, μερικές φορές νομίζω ότι είσαι μόνος σου και ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν νοιάζονται. Αλλά σε κάποιες στιγμές βλέπεις πραγματικά πόσους ανθρώπους έχεις δίπλα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Όλους που έχετε χρησιμοποιηθεί να βοηθήσετε. Αλλά να ξέρετε ότι συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με όλους σας και ελπίζουμε να μπορούμε να αποδώσουμε αυτή την καλοσύνη σύντομα. Να παρακινώσουν και να απομακρυνθούν από την περιοχή για να είναι ασφαλείς. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, πολύ λίγα λεπτά πριν, μας έστειλαν μήνυμα μέσω του 112 η πολιτική προστασία. Όσοι κάτοικοι βρίσκονται στο Κρυονέρι, στο κοκκινό, τις αφίδνες, να εκενώσουν τώρα προς την εθνική οδό. Τώρα, αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη. Για όλου του ανθρώπου που έχουν πάθει ζημιά και χάσανε οι περιουσίες, ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν και δεν νομίζω γι' αυτό. Γιατί πάρα πολύ περίεργο ήταν όλο. Με ρολόι και φωτιά πήγαινε περίεργα, γνωρίζανε ότι θα κάψουν αυτές τις περιοχές. Πλύναμε τα προσωπάκια μας, πλύναμε τα δοντάκια μας, είμαστε έτοιμοι να ξαπλώσουμε. Καίγονται τα πάντα, επικρατεί ένα χάος. Εμείς, αν και είμαστε ασφαλές, δεν υπάρχει feeling of ασφάλεια. Έχουμε χάσει κάθε ελπίδα. Περιμένουμε να ξημερώσει.
Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια, αλλά τώρα δεν βγαίνει λόγος. Είναι η επόμενη μέρα, έχει ξημερώσει, έχει πιάσει πολύ αέρας, έχουν ξεκινήσει το αεροπλάνο, πετάνε, είμαστε ακόμα στη σχολή. Βγήκα έξω, πήρα κάποια πράγματα, λίγο πάγο. Βλέπουμε ειδήσεις, υποτίθεται το κρυονέρι όλο το βράδυ ήταν σχετικά ασφαλές, το παλεύανε να μην περάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Δεν λένε όμως και πάρα πολλά. Τώρα, αυτή την ώρα, ακούγεται και γράφεται ότι έχει μπει η φωτιά στα σπίτια στο κρυονέρι, αλλά δεν έχω καμία εικόνα για να δω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θέλαμε να επιχειρήσουμε να πάμε να πάρουμε κάποια πράγματα πολύτιμα σε εμάς που ξεχάσαμε να πάρουμε, αλλά περιμένω να δω τώρα τι γίνεται, αν θα καταφέρουμε να πάμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και από άποψη άγχους και από άποψη ύπνου. Τα γάτια δεν είναι καλά, εμείς δεν είμαστε καλά. Αυτά. Μόλις κόπηκε το ρεύμα, μόλις έβλεπα τις ειδήσεις, έχουν πιάσει φωτιά τα σπίτια στο κρυονέρι, μόλις έβλεπα στον δρόμο του σπιτιού μας να καίγεται ένα σπίτι, αλλά δεν μπορώ πια να δω τι γίνεται, γιατί κόψαμε το ρεύμα και εδώ στο Ηράκλειο που είμαστε. Φαντάζομαι και σε εσάς, σε πολλές περιοχές έχει κοπεί το ρεύμα. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει αρπάξει και το δικό μας σπίτι, αλλά είναι από τα πολύ γειτονικά σπίτια εκεί που καίγεται. Αυτά. Ας με σχολιάζουν όπως θέλουν που τραβάω βίντεο, αλλά αυτές τις στιγμές να φαίνονται. Δεν γλιτώνε, αγαπώ, βλέπουμε το σπίτι μας να καίγεται στη τηλεόραση. Τι να πω, εδώ εντάξει. Εγώ έχω σηκώσει 2 μέρες πίεση, ψηλή τώρα, τι να σας πω. Εγώ προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος ό,τι και συμβαίνει, γιατί εδώ παίζεται υγεία, να ξέρετε. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ, σε αυτό το σπίτι. Είναι ένα από τα σπίτια που καίγεται. Ακούμε συναγερμούς παντού σε όλη τη γειτονιά. Μάλλον ότι γλιτώσαμε. Δεν το έχουμε ξεπεράσει, γιατί οι φωτιές καίνουν ακόμα στο κρυονέρι.